Subways Radio, the Greek quality in music. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην καρδιά της Subways. Ξεκινήσαμε με το κονσέρτο του Μάνου Χατζηδάκη από το Χαμόγελο της Τζοκόντας. Το ερμήνευσε η Ελπίδα Θεοδωρακοπούλου, μια συνεργάτηδα της Subways Music και του Εράτιου Οδείου,
αλλά και σπουδάστρια στην ανωτέρα τάξη της κιθάρας με καθηγητή τον Παναγιώτη Μάργαρη. Επιλέξαμε το συγκεκριμένο κομμάτι για να μας βάλει σε ένα κατάλληλο κλίμα, χατζηδακικό, διότι έχουμε τους λόγους μας. Η σημερινή εκπομπή θα είναι διαφορετική από τις προηγούμενες. Διότι σήμερα δεν είμαστε μόνοι στο στούντιο με τον Βαγγέλη Σαπουνά που είναι στην κόνσολα του ήχου και τον Σοφοκλή Σαπουνά στο μικρόφωνο, αλλά υπάρχει και ένα τρίτο πρόσωπο, ο συνθέτης, πολυβραβευμένος συνθέτης, πιανίστας, καθηγητής του Κολεγίου Μπέρκλι της Βοστόνης, του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του Greek Music Ensemble των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Παναγιώτης Λιαρόπουλος. Καλησπέρα Παναγιώτη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα Σοφοκλή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μεγάλη χαρά και τιμή, διότι ο στόχος ήταν να γίνει μια συνέντευξη τηλεφωνική ή διαδικτυακή, καθώς είσαι πάρα πολλά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, είσαι μόνιμος κάτοικος εκεί και κατά σύμπτωση συνεννοηθήκαμε και συνέπεσε να βρίσκεσαι αυτές τις μέρες στην πατρίδα. Ακριβώς. Και επειδή είσαι από τους πρώτους ακροατές από την πρώτη εκπομπή του σταθμού, από το πρώτο λεπτό, είναι και μεγάλη χαρά να είσαι και ο πρώτος καλεσμένος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν όντως εξαιρετική εμπειρία η πρώτη εκπομπή και η δεύτερη. Και έχετε λοιπόν μια εκπομπή τώρα, η παρούσα που κάνουμε, και θα είναι αφιερωμένη στην τελευταία από τις ιδιότητές σου που προλόγησα. Βέβαια θα κάνουμε κάποιες ερωτήσεις και για τις άλλες ιδιότητες. Η τελευταία καλλιτεχνικός διευθυντής του Greek Music Ensemble, ενός μουσικοσυνόλου που ιδρύθηκε από εσένα και το διευθύνεις στις Ηνωμένες Πολιτείες με έδρα τη Βοστόνη. Και επιλέγουμε να εστιάζουμε εκεί διότι έγινε μια σειρά ηχογραφήσεων στο κολέγιο, στο στούντιο του Κολεγίου Μπέρκλι στη Βοστόνη, διότι η ορχήστρα δεν μπορούσε να έρθει στην Ελλάδα να ηχογραφήσει, εκεί είναι η έδρα. Έγινε μια σειρά ηχογραφήσεων εκεί, οι οποίες ηχογραφήσεις μετά έρθαν στο στούντιο Subway με τον Βαγγέλη Σαπουνά να ολοκληρωθούν. Και θα ήθελα να μιλήσουμε για αυτή τη δουλειά. Λέγεται Μάνος και Μίκης. Εστιάζεται στο έργο αυτών των δύο συνθετών. Ερώτηση πρώτη. Πώς αποφάσισες να ιδρύσεις, να δημιουργήσεις το Greek Music Ensemble? Καταρχήν το σύνολο, η ελληνική, ας το πούμε έτσι, εκδοχή του ονόματος του συνόλου είναι Σύνολο Ελληνικής Μουσικής. Το σύνολο ιδρύθηκε το 2004 και ιδρύθηκε, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, περισσότερο από μια εσωτερική ανάγκη που είχε σχέση με την διατήρηση της ταυτότητάς μας, της ελληνικής μας ταυτότητας, και δεν το λέω αυτό με κάποιο τύπου έτσι εθνικιστική διάθεση, προς Θεού. Είναι περισσότερο ένα συναισθηματικό ζήτημα για μας. Ιδρύθηκε λοιπόν το σύνολο με στόχο την αποκλειστική ενασχόληση με την ελληνική μουσική σε αυτόν τον τόπο, εκεί, 5.000 μίλια μακριά από την Ελλάδα, την προώθηση της ελληνικής μουσικής σε διάφορες εκφάνσεις της. Το σύνολο δηλαδή δεν ασχολείται μόνο με την έντεχνη ελληνική μουσική, ασχολείται, έχει κατά καιρούς μάλλον δουλέψει και με παραδοσιακή ελληνική μουσική, έχουμε δουλέψει με το ρεμπέτικο και με αστική μουσική του 20ου αιώνα, έχουμε δηλαδή διάφορων τύπων projects με τα οποία έχουμε δουλέψει κατά καιρούς. Η συγκεκριμένη δουλειά, οι συγκεκριμένες ηχογραφήσεις, αντιπροσωπεύουν την, ας το πούμε έτσι, την εξέλιξη του συνόλου από το 2004 μέχρι το 2019, ουσιαστικά είναι η ολοκλήρωση των ηχογραφήσεων, και αντιπροσωπεύει ένα σημείο αναφοράς για μας μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρήσαμε λοιπόν σκόπιμο να αφιερώσουμε αυτές τις ηχογραφήσεις στο Μάνο και το Μίκη, αυτές τις μνημειώδεις προσωπικότητες της ελληνικής έντεχνης μουσικής, και προέκυψαν αυτές οι 16 ηχογραφήσεις που κάναμε
στην Αμερική και ολοκληρώσαμε στο Subway Studios. Πριν πάμε να πούμε περισσότερα γι' αυτό, να ακούσουμε μία ηχογράφηση, να επιλέξουμε την όμορφη πόλη, για παράδειγμα, του Μίκη Θεοδωράκη και του Γιάννη Θεοδωράκη, η στίχη. Ακούσαμε την όμορφη πόλη του Μίκη Θεοδωράκη πάνω σε στίχους του Γιάννη Θεοδωράκη, σε ερμηνεία του Greek Music Ensemble, και τραγούδισε η Παναγιώτα Χαλουλάκου, σταθερή συνεργάτηδα του συνόλου αλλά και του καλλιτεχνικού διευθυντή, του Παναγιώτη Λιαρόπουλου, που έχουμε την τιμή να είναι εδώ μαζί μας και να συζητάμε για αυτό το σύνολο. Θα ήθελα να ρωτήσω, με τα μέλη του συνολού, περίπου 20 πάνω κάτω, αν θυμάμαι καλά. Τα μέλη του συνόλου έχουν πάντοτε σχέση με το είδος του project πάνω στο οποίο δουλεύουμε. Επίσης, από το 2004 μέχρι σήμερα, το σύνολο έχει αλλάξει μέλη αρκετές φορές. Οι μόνοι δύο σταθεροί που είμαστε
κατά βάση και συνιδρυτές, ας το πούμε έτσι, του συνόλου, είναι η Παναγιώτα, η Χαλουλάκου και εγώ. Από το 2004 λοιπόν, από τη σύνθεση του 2004, εμείς οι δύο είμαστε που έχουμε απομείνει. Έτσι όπως εξελίχθηκε το σύνολο όλα αυτά τα χρόνια, είχε διάφορες συνθέσεις και συνεργαζόμαστε με ανθρώπους κυρίως που ζουν στην ευρύτερη περιοχή της Βοστόνης, Έλληνες και μη Έλληνες. Για τις συγκεκριμένες ηχογραφήσεις χρησιμοποίησαμε ένα σχετικά μεγάλο μουσικό σύνολο. Ομολόγω ότι ίσως ξέρεις καλύτερα από μένα τον αριθμό, γιατί μάλλον τους μέτρησες, εγώ δεν θυμάμαι ακριβώς πώς είναι. Χοντρικά, χοντρικά το λέω. Ναι. Δεν τους μέτρησα έναν, αλλά περίπου τόσοι μου φάνηκαν, ναι, να βάζω τα ονόματα. Ναι, είναι ένα μεγάλο σύνολο, γιατί αποφασίσαμε ότι οι ενορχιστρώσεις θα ξεκινήσουν από το μηδέν. Δηλαδή δουλέψαμε ουσιαστικά τα τραγούδια από την αρχή. Οι ενορχιστρώσεις δικές σου. Και είσαι και ο πιανίστας του σχήματος. Ναι, βεβαίως. Ξεκινήσαμε λοιπόν από το μηδέν, τα ξαναείδαμε όλα αυτά τα τραγούδια. Οι ενορχιστρώσεις είναι πρωτότυπες με την έννοια ότι είναι νέες, είναι καινούριες, αλλά είναι, θεωρώ τουλάχιστον εγώ, ότι είναι στο πνεύμα και της μουσικής καθ' αυτής, θα το πούμε, του ύφους του Χατζηδάκη και του Θεοδωράκη. Δηλαδή δεν ξεφύγαμε, δεν κάναμε πράγματα τα οποία θα αλλίωναν πλήρως το ύφος και το χαρακτήρα αυτής της μουσικής. Γιατί άλλωστε αυτό θέλατε να μεταφέρετε στο ακροατήριο εκεί. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Γιατί το ακροατήριο εκεί, για να πούμε την αλήθεια, δεν έχει τρόπους να εκτεθεί σε αυτές τις μουσικές. Εκτίθεται βέβαια σε άλλου τύπου μουσικές, θα έλεγα αρκετά πιο εμπορικές. Τα τελευταία, τέλος πάντων, 15-20 χρόνια που είμαι εγώ εκεί, αυτό βλέπω. Δεν έχει τη δυνατότητα δηλαδή να εκτεθεί σε ποιοτικές παραγωγές και σε ποιοτικές μουσικές. Υπάρχει ακροατήριο για ένα τέτοιο σχήμα? Το αγκαλιάζει κυρίως η ομογένεια ή διαπιστώνεις πως στο κοινό υπάρχει και άλλος κόσμος? Φυσικά το αγκαλιάζει η ομογένεια, αλλά ούτε εμείς απευθυνόμαστε μόνο στην ομογένεια, ούτε βεβαίως είναι μόνο η ομογένεια που συμμετέχει στις εκδηλώσεις μας, στις συναυλίες μας και σε όλα αυτά. Υπάρχει ένα πολύ πολύ μεγάλο κοινό, ίσως αυτό έχει και σχέση με το που βρισκόμαστε. Δηλαδή η Βοστόνη είναι μια πολυπολιτισμική, ας το πούμε έτσι, πολύ, έχει, δεν ξέρω και εγώ πόσα, 7-8 μεγάλα πανεπιστήμια, τα οποία είναι όλα συγκεντρωμένα σχεδόν στο κέντρο της πόλης. Δηλαδή υπάρχουν 3-4 μουσικά πανεπιστήμια. Θέλω να πω ότι το ακροατήριο και το μουσικό ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στους ομογενείς, ούτε στους Έλληνες που έχει τύχει να έρθουν τα τελευταία χρόνια εκεί. Είναι ένα ευρύτερο ακροατήριο το οποίο μας περιβάλλει συνήθως. Διαπιστώνω όμως σας έχει περιβάλλει με αγάπη και το ίδιο το κολέγιο Μπέρκλι, που είσαι καθηγητής εκεί. Γενικά έχει περιβάλλει με αγάπη για την Ελλάδα. Αλλάζουμε λίγο, κάνουμε μια παρένθεση εδώ πέρα και αναφερόμαστε στο κολέγιο, διότι τα τελευταία χρόνια οργανώνεις ένα workshop, ένα εργαστήρι σύνθεσης με αφορμή το κουαρτέτο εγχόρδων υπό την αιγίδα του Μπέρκλι. Αλλά πού το οργανώνεις? Με φοιτητές από όλο τον κόσμο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και από πολλές εθνικότητες και Έλληνες, στην Αμοργό. Και μετά, για να δώσω στους ακροατές να καταλάβουν, ξεκινούν στην Αμοργό να συνθέτουν οι φοιτητές υπό την επίβλεψή σου, να συνθέτουν για κουαρτέτο εγχόρδων και μετά έρχονται στην Αθήνα, αφού σχεδόν είναι στην ολοκλήρωση οι συνθέσεις τους, και τις δουλεύουν μαζί με ένα αληθινό κουαρτέτο εγχόρδων. Είναι το κουαρτέτο εγχόρδων Λάνιμα, που έχει ηχογραφήσει σε αυτό το χώρο και πάρα πολλές φορές. Και μαζί με τους φοιτητές γίνεται ένα ανοιχτό εργαστήριο ερμηνείας, σύνθεσης πάνω εκεί. Στο τέλος γίνεται και μια καταληκτική συναυλία που έχει γίνει και στο Εράτιο, δύο ακριβώς από πάνω μας. Και θα πω τώρα μια ιστορία. Είχε τύχει να είναι νύχτα, να έρχονται οι παρτιτούρες. Μου είχε στείλει τις παρτιτούρες πολύ αργά μετά τα μεσάνυχτα, διότι τότε σου τις έστειλαν οι φοιτητές, τα είχαν ολοκληρώσει με τις διορθώσεις, με τις παρεμβάσεις των μουσικών, τις υποδείξεις. Ήταν 4 το πρωί. Άκουγα εγώ μουσική του Άλκιν Μπαλτά, γιατί τι μάζαμε ένα CD.
και τύπωνα τις παρτιτούρες και ήταν μία από αυτές είχε τον τίτλο «Ρακόμελο Quartet». Αυτό δείχνει την επίδραση της αμοργού. Αλλά θα ήθελα να μου μιλήσει για αυτό το project. Ναι. Αυτό το project ξεκίνησε το 2015. Ήταν μια ιδέα δική μου. Είναι ακριβώς όπως τα περιέγραψες. Διαρκεί ένα μήνα. Ερχόμαστε ένα μήνα στην Ελλάδα, ουσιαστικά από την Αμερική. Το μάθημα ξεκινάει δηλαδή με το που φτάνουμε στην Αθήνα. Και οι φοιτητές από την πρώτη μέρα αρχίζουν να γράφουν μουσική. Είναι όλοι φοιτητές σύνθεσης με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Σχετίζονται τέλος πάντων με τις σπουδές της σύνθεσης. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να σπουδάνουν και κινηματογραφική μουσική. Σύνθεση κινηματογραφικής μουσικής δηλαδή. Αλλά από την πρώτη μέρα λοιπόν ξεκινάνε και μέσα σε 3-3,5 περίπου εβδομάδες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει είτε ένα κουαρτέτο εγχόρδων είτε ένα μέρος ενός κουαρτέτου εγχόρδων που αργότερα θα εξελιχθεί σε κάτι άλλο. Τέλος πάντων, πρέπει μέσα σε αυτές τις 25 περίπου μέρες να ολοκληρώσουν τη σύνθεση ενός πεντάλεπτου, δεκάλεπτου κομματιού για κουαρτέτο εγχόρδων. Όπως είπες, ερχόμαστε μετά... αυτό βεβαίως συμβαίνει, όχι στην Αθήνα, συμβαίνει στην Αμοργό. Ο κάθε φοιτητής έχει το χώρο του. Βεβαίως μπορεί να απομονωθεί σε αυτό το χώρο και να δουλέψει, μπορεί να συμβιώσει με τους υπόλοιπους φοιτητές, αναλόγως με τις περιστάσεις. Αλλά τέλος πάντων έχουν ένα τόπο, ας το πούμε έτσι, να απομονωθούν και να δουλέψουν αποκλειστικά με τη μουσική τους. Αυτό δεν δίνεται, αυτοί του τέτοιου τύπου ευκαιρίες δεν δίνονται, όχι σε φοιτητές, δεν δίνονται σε κανέναν άνθρωπο. Να έχουν δηλαδή, να έχει κάποιος τη δυνατότητα για 25 μέρες να απομονωθεί σε ένα τόπο, ας το πούμε έτσι, ένα δωμάτιο ή και σε ένα ιδιαίτερο νησί. Τόπο, σε ιδιαίτερο νησί. Σε πολύ ιδιαίτερο νησί, ακριβώς. Και να δουλέψει αποκλειστικά, έστω υπό κάποιο τύπου καθοδήγηση, πάνω σε μια σύνθεση. Οι συνθήκες λοιπόν, ας το πούμε έτσι, είναι ιδανικές από όλες τις απόψεις. Και από την άποψη του γεγονότος ότι έχει όλον αυτό το χρόνο μέσα στη μέρα να δουλέψει και βεβαίως με την έννοια του που βρίσκεται. Βρίσκεται σε ένα παράδεισο ουσιαστικά. γιατί προφανώς ένα παιδί 18, 20, 22 χρονών δεν θα περάσει όλη τη μέρα στο δωμάτιο γράφοντας μουσική. Θα βγει έξω, θα πάει στη θάλασσα, θα γνωρίσει ντόπιους ανθρώπους, θα συσχετιστεί με κάποιο τρόπο με αυτόν τον τόπο. Και φεύγουν από εδώ αυτά τα παιδιά και φεύγουν αλλαγμένοι. Είναι άλλοι άνθρωποι όταν φεύγουν από την Ελλάδα. Δεν υπερβάλλω σε αυτό που λέω. Φεύγουν πραγματικά άλλοι άνθρωποι από εδώ. Μάλιστα, αυτό το θα το πω έτσι λίγο, είναι ανακδοτολογικής φύσεως. Ένας από αυτούς, ο οποίος μάλιστα ήρθε την πρώτη χρονιά εδώ πέρα, το 2015, γνώρισε τη γυναίκα του. Έχει παντρευτεί Ελληνίδα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μπορεί, αυτό είναι ένα ακραίο παράδειγμα του πόσο μπορεί να αλλάξει η ζωή σου μέσα από αυτό το πρόγραμμα, ας το πούμε έτσι, αλλά είναι χαρακτηριστικό, ας το πούμε έτσι, του τρόπου με τον οποίο βιώνουν τον τόπο αυτό στο σύνολο του και την Αθήνα, κυρίως βέβαια την Αμοργό, έτσι, αυτά τα παιδιά. Είναι μια εμπειρία ζωής για αυτούς. Και εύχομαι κάποιοι από αυτούς να ακούνε την εκπομπή για να τους βάλουμε και λίγη μουσική ελληνική, να μιμηθούν και στον ελληνικό ήχο λίγο περισσότερο. Ευκαιρία τώρα να πάμε σε άλλο ένα τραγούδι, στο «Άσπρο Περιστέρι», Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος. Όποιος πόνεσαι μέσα στη ζωή, όποιος έκλαψε σαν μικρό παιδί, τώρα τίποτα πια δεν σου ζητά, μόνο στο όνειρο ας αναζητά. Yeah.
φωτιά. Μου δώσε το χέρι να έχω συντροφιά. Άσπρο περιστέρι, μαύρο μου φτερό. Κρίσα σαν την Παναγιά, ήταν άνοιξη και πρωτομαγιά. Ακούσαμε το «Άσπρο Περιστέρι» του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου σε ερμηνεία του Greek Music Ensemble και του κιθαρίστα του σχήματος, το Στέλιο Καραμινά. Πριν ακούσαμε την Παναγιώτα Χαλουλάκου. Είναι δύο τραγουδιστές Έλληνες. Η Παναγιώτα Χαλουλάκου, είπες, είναι ιδρυτικό μέλος. Είναι μόνιμη. Ο Στέλιος Καραμινάς είναι ο κιθαρίστας που τραγουδάει ή ο τραγουδιστής που παίζει κιθάρα? Είναι και τα δύο, γιατί τα κάνει και τα δύο πολύ καλά. Δεν έχουμε άλλο κιθαρίστα δηλαδή στο σύνολο. Είναι ο μοναδικός κιθαρίστας. Στις ηχογραφήσεις προφανώς συμμετείχε και ως κιθαρίστας και ως τραγουδιστής. Και είναι πλέον από τα μόνιμα μέλη του σχήματος. Έχει σταθεροποιηθεί. Βεβαίως, πάρα πολλά χρόνια. Ομολογώ, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε συναντηθήκαμε για πρώτη φορά, αλλά είναι τουλάχιστον μία δεκαετία και. Οι ηχογραφήσεις για τις οποίες μιλάμε έχουν ως ερμηνευτές τους συγκεκριμένους δύο που έχουμε αναφέρει, εναλλάσσοντας τα τραγούδια, είναι ο Στέλιος Καρμίνας και η Παναγιώτα Χαλουλάκου. Αλλά πάντα η ορχήστρα είναι το Greek Music Ensemble, υπό τη συνοχιστρώση σου, την καλλιτεχνική σου διεύθυνση και με σένα στο πιάνο. Για τις συναυλίες θα ήθελα να ρωτήσω, είναι αυτοοργάνωση οι συναυλίες? Υπάρχει κάποιος φορέας, κάποιο καλλιτεχνικό γραφείο? Οι συναυλίες δεν αυτοοργανώνονται. Οι συναυλίες γίνονται πάντοτε με πρόσκληση. Δηλαδή έχουμε συνήθως προσκλήσεις από διαφόρους φορείς, είτε ομογενειακούς είτε άλλους. Παραδείγματος χάρη πανεπιστήμια, διάφορους άλλους φορείς που έχουν σχέση με την πόλη της Βοστόνης. Έχουμε κατά καιρούς δηλαδή δουλέψει με διάφορους φορείς, όχι μόνο στη Βοστόνη, σε όλη την Αμερική σχεδόν. Γίνονται λοιπόν συνήθως κατόπιν προσκλήσεως. Η μοναδική συναυλία η οποία γίνεται κατόπιν πρόσκλησης, αλλά είναι ουσιαστικά το μεγάλο event μας, είναι μια συναυλία που κάνουμε κάθε χρόνο στο Berkeley. Το Berkeley δηλαδή μας παραχωρεί δωρεάν ένα πολύ μεγάλο συναυλιακό χώρο που έχει, συν όλο τον εξοπλισμό, και εκεί παρουσιάζουμε τα μεγάλα projects μας. Ό,τι δηλαδή ανέφερε σε σχέση με τις μουσικές τις οποίες έχουμε κατά καιρούς δουλέψει,
Έχει καταρχήν παρουσιαστεί εκεί, έχει δοκιμαστεί δηλαδή σε αυτό το χώρο και από εκεί και πέρα το έχουμε χρησιμοποιήσει βεβαίως τα ίδια concepts και σε άλλες περιοχές, σε άλλες συναυλίες, σε άλλες πόλεις κλπ. Άλλη μία λοιπόν μέρημνα του Berkeley, φιλελληνική εντός εισαγωγικών, αλλά γιατί είπαμε πριν για το πρόγραμμα, για το project στην Αμοργό που συνεχίζεται στην Αθήνα για τη σύνθεση, αλλά και εδώ περιβάλλει με αγάπη, μάλλον όχι μόνο το σύνολο, κυρίως εσένα. Εσύ ακριβώς ποια είναι η θέση σου στο Berkeley, το αντικείμενο διδασκαλίας? Είμαι αναπληρώτης καθηγητής σύνθεσης και θεωρητικών στο Berkeley εδώ και περίπου 11 χρόνια. Έχω φοιτητές που ασχολούνται αποκλειστικά με τη σύνθεση και διδάσκω βεβαίως και συγκεκριμένα μαθήματα τα οποία είναι όλα, γίνονται όλα στο τμήμα σύνθεσης του Πανεπιστημίου. Αυτή είναι η δουλειά μου εκεί. Και επειδή έχω μια ερώτηση να σου κάνω, να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και μετά να σου κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό που θα αφορά και τους μαθητές εδώ του ΟΔΙΟΥ, διότι μου κάνουν τέτοιες ερωτήσεις κατά καιρούς. Να ακούσουμε το «Σ' αγαπώ» του Μάνου Χατζηδάκη πάνω σε ποίηση της Μυρτιώτισσας.
Ακούσαμε το «Σ' αγαπώ» του Μάνου Χατζηδάκη πάνω σε ποίηση της Μυρτιώτισσας. Ερμήνευσε το Greek Music Ensemble και η Παναγιώτα Χαλουλάκου στη φωνή. Η ερώτηση, Παναγιώτη, που ήθελα να σου κάνω και εκ μέρους πολλών μαθητών του Οδείου, για να έρθει να σπουδάσει κάποιος μαζί σου, ας πούμε, στον Μπέρκλι, τι προϋποθέσεις υπάρχουν, τι ζητάει η σχολή, ποιοι είναι οι κανόνες? Για να γίνει δεκτός κάποιος στο Μπέρκλι, περνάει από μία διαδικασία ακροάσεων. Οι ακροάσεις αυτές γίνονται είτε στην Ελλάδα είτε στην Αμερική. Δεν υπάρχει κάποια άλλη συγκεκριμένη προϋπόθεση για να είναι κάποιος υποψήφιος για εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Εφόσον οι κριτές στην ακρόαση αποφασίσουν ότι αυτός ο σπουδαστής είναι κατάλληλος για το πανεπιστήμιο, γίνεται δεκτός και από εκεί και πέρα έρχεται στην Αμερική και συνεχίζει σπουδές του εκεί. Αυτό που είναι ίσως σημαντικό για τους σπουδαστές σας και για τους Έλληνες που ενδιαφέρονται να έρθουν εκεί, και αυτό είναι μια παρατήρηση εμπειρικής φύσεως, ας πούμε, που θα κάνω τώρα. Οι φοιτητές που έρχονται από την Ελλάδα είναι πολύ καλύτερα καταρτισμένοι από σχεδόν όλους τους φοιτητές είτε από την Ευρώπη είτε από την Αμερική, κυρίως από την Αμερική. Οι μοναδικές εθνικότητες που είναι κάπως εφάμιλες των Ελλήνων είναι από την Ασία. Αυτό έχω παρατηρήσει εμπειρικά τελείως τώρα, έτσι. Δηλαδή ένα παιδί που βγαίνει εδώ πέρα, τελειώνει εδώ πέρα το οδείο, ας πούμε, έτσι, τελειώνει, ας πούμε, το ειδικό αρμονίας, ακόμα και αυτό. Ναι. Ακόμα και με αυτό που είναι το πρώτο πτυχίο των θεωρητικών, ας το πούμε έτσι, ή τελειώνει ένα όργανο, παίρνει ένα πτυχίο, ας πούμε. Έχει μία μουσική κατάρτιση η οποία είναι πολύ καλύτερη από πάρα πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, ένα παιδί μπορεί να εισαχθεί στο Μπέρκλι επειδή απλώς μπορεί να τραγουδήσει σωστά και να συνοδεύσει τον εαυτό του στην κιθάρα χωρίς να έχει ιδέα πού γράφεται η νότα ντο στο πεντάγραμμα. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, θέλω να πω. Δεν είναι ο κανόνας αυτές οι περιπτώσεις. Τα κριτήρια λοιπόν της εισαγωγής δεν είναι απολύτως συγκεκριμένα. Δηλαδή μπορεί μια επιτροπή να δει ένα παιδί με ένα εξαιρετικό ταλέντο. Ναι. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι αυτό το παιδί έχει μια βασική μουσική κατάρτιση εφάμιλη αυτής ενός παιδιού που τελειώνει την τρίτη λυκείου και τελειώνει ταυτόχρονα και το δικό αρμονίας ή έχει πάρει το πτυχίο ότι είναι κοντά στο πτυχίο του σε κάποιο όργανο. Άρα ένας Έλληνας σπουδαστής ή απόφυτος ή τελειόφυτος έχει στο ανταγωνιστικά, να το δούμε έτσι, σε σχέση με άλλες εθνικότητες, αυξημένες πιθανότητες εισαγωγής, αν το θελήσει. Απολύτως. Εγώ δεν ξέρω κάποιον Έλληνα, επειδή έχω επαφή με τους Έλληνες φοιτητές και με το περιβάλλον τους επίσης, δεν ξέρω κάποια περίπτωση ανθρώπου ο οποίος πέρασε από ακρόαση, Έλληνα εννοώ, έτσι, Έλληνα σπουδαστή, που πέρασε από ακρόαση και δεν έγινε δεκτός. Πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία. Χαροποιεί πάρα πολύ κόσμο. Μακάρι, αυτό. Μακάρι. Και επειδή... σε διέκοψα. Ναι, αυτό που θα πρέπει να έχουν βέβαια υπόψη τους οι Έλληνες σπουδαστές που πιθανόν να ενδιαφέρονται για σπουδές στο εξωτερικό, είναι ότι δυστυχώς η πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Αμερική στο σύνολό της είναι ιδιωτική. Δηλαδή το κόστος των σπουδών για τα ελληνικά δεδομένα, θα έλεγα για τα παγκόσμια δεδομένα και για τα αμερικανικά δεδομένα, είναι εξαιρετικά υψηλό. Ίσως να μην πρέπει να ρωτήσω τα κόστη. Αλλά... Όχι, πολύ ευχαρίστω. Απλά να μην τρομάξουμε τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή ένας πρωτοετής φοιτητής στο Μπέρκλι για τα δίδακτρά του πληρώνει περίπου 45.000 δολάρια το χρόνο. Για τα δίδακτρα. Αυτό δεν συμπεριλαμβάνει ούτε τη διαμονή του, ούτε τη διατροφή του. Αν δηλαδή
επιθυμεί να μείνει στην εστία του πανεπιστημίου, το κόστος θα πάει στα 65.000 το χρόνο. Το χρόνο. Ναι. Αυτό για έναν Έλληνα φοιτητή φαντάζομαι τέλος πάντων ότι είναι σχετικά απαγορευτικό. Παρόλα αυτά, το Berkeley δίνει αρκετές υποτροφίες. Δίνει περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο σε υποτροφίες. Φυσικά, ναι. Σε όλο το πανεπιστήμιο. Αυτό αφορά όλο το πανεπιστήμιο. Κατά συνέπεια, ακόμα και από τη διαδικασία της ακρόασης, οι κριτές μπορούν να προτείνουν υποτροφία, μερική υποτροφία ή ο φοιτητής μετά το πρώτο εξάμηνο να διεκδικήσει κάποιες υποτροφίες. Καθαρά με μουσικά κριτήρια όλα αυτά. Απολύτως, ναι. Απολύτως. Επειδή δώσαμε μεγάλη χαρά, όπως είπα, στους πιθανούς Έλληνες σπουδαστές, αλλά όταν άκουσαν το κόστος λίγο τους ήρθε κάπως, ας τους βάλουμε ένα τραγούδι λίγο να μαλακώσουμε τη διάθεση. Να βάλουμε το Αστέρι του Βοριά. Νομίζω είναι από αυτά που ηχογραφήθηκαν το μόνο που δεν έχεις ενορχιστρώσει εσύ. Η Παναγιώτα Χαλουλάκου το έχει ενορχιστρώσει. Ακριβώς. Αλλά δεν μας πειράζει, την τιμούμε με μεγάλη μας χαρά, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Εύχομαι να τη γνωρίσουμε και από κοντά κάποια στιγμή. Μάλλον θα μας ακούει τώρα. Τα Αστέρι του Βοριά λοιπόν, το ερμηνεύει η ίδια. Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος. Τα Αστέρι του Βοριά θα φέρει ξαστεριά, μα πριν φανεί μέσα από το πέλαγο πανί, θα γίνω κύμα και φωτιά να σ' αγκαλιάσω ξενιτιά. Και εσύ ακούσαμε το Αστέρι του Βοριά του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου από το Greek Music Ensemble της Βοστόνης σε ενορχήστρωση και ερμηνεία της Παναγιώτας Χαλουλάκου. Παναγιώτη,
σε ονόματος της Παναγιώτας. Δηλαδή η Παναγιώτα και ο Παναγιώτης συνίδρυσαν το Greek Music Ensemble. Ακριβώς. Και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Έχω δύο ερωτήσεις. Μία που μου ήρθε συνειρμικά τώρα και μία που είχα από πριν. Ας πω το συνειρμό. Η ελληνική πολιτεία, το προξενείο, πρεσβεία, έχουν αντίληψη περί του καλλιτεχνικού γεγονότος και της σημασίας του. Μιλάς για τις συναυλίες μας. Τις συναυλίες, την καλλιτεχνική παρουσία. Είναι ένα πολύ σημαντικό σχήμα να υπάρχει μια τέτοια ορχήστρα τέτοιας ποιότητας. Νομίζω οι ακροατές καταλαβαίνουν όλοι και έχουμε πολλούς μουσικούς ακροατές. Αντιλαμβάνονται όλοι για το επίπεδο που υπάρχει. Δεν είναι ένα ερασιτεχνικό σχήμα ομογενών. Εδώ είναι μια πολύ σοβαρή δουλειά υψηλού επίπεδου με πολύ καταρτισμένους μουσικούς, δουλεμένη νότα-νότα. Και ως προς την εκτέλεση, την ορχήστρωση, αλλά και στην ερμηνεία και στην ηχογράφηση. Έχουν δουλευτεί τα πάντα από άκρο σε άκρο. Και αντιπροσωπεύει, εκπροσωπεί την Ελλάδα αυτό. Ναι. Ευτυχώς η ελληνική πολιτεία, οι προξενικές αρχές στην Βοστόνη έχουν δείξει εξαιρετικό ενδιαφέρον και μας έχουν στηρίξει ποικιλοτρόπως σχεδόν όλα αυτά τα χρόνια που ζούμε και δουλεύουμε εκεί. Όπως καταλαβαίνετε, οι προξενικές αρχές δεν είναι ίδιες, δηλαδή κάθε 4 χρόνια υπάρχει ένας διαφορετικός πρόξενος. Παρόλα αυτά, οι τρεις τελευταίοι πρόξενοι έχουν υπάρξει πάρα πολύ θετικοί. Θα το πω αυτό γιατί ελπίζω να μας ακούει ο νυν πρόξενος. Ειδικά ο τελευταίος, ο κύριος Ευθυμίου, εκτός το γεγονότος ότι είναι ο ίδιος λάτρης αυτής της μουσικής, της συγκεκριμένης μουσικής εννοώ που ακούμε, μας έχει στηρίξει με διάφορους τρόπους και όποτε βρίσκει ευκαιρία να μας βοηθήσει ακόμα και χωρίς να το ζητήσουμε. Κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, πράττει προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι ιδιαιτέρως ευτυχές για να μην αισθάνεστε μοναξιά σε σχέση με τη μέρημνα της μητέρας πατρίδας. Απολύτως. Και όντως οι πολιτιακοί εκπροσωποί μας έχουν μεγάλη ευθύνη πάνω σε αυτό, διότι δεν υπάρχει μια ενιαία γραμμή προς τις διπλωματικές αντιπροσωπείες. Είναι νομίζω στην ευχαίρεια του κάθε πρόξενου ή πρέσβη το πώς θα χειριστεί τα πολιτιστικά ζητήματα. Και επειδή έχω ζήσει περιπτώσεις θετικές πρεσβειών και προξενικών αρχών που έχουν συμβάλει στο να παίξουν σε ξένες χώρες, να ερμηνευτεί ελληνική μουσική, αλλά να παίξουν και Έλληνες καλλιτέχνες, γνωρίζω από πρώτο χέρι. Γιατί έχω με οργανώσει, αλλά να μην περιευθολογήσω, το πω συνοπτικά, σε κάποιες ξένες χώρες της Αφρικής και της Ασίας, κάποιες συναυλίες Ελλήνων καλλιτεχνών σε συνεργασία με τις πρεσβείες και ξέρω πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει από εκεί η υποστήριξη και η υποκίνηση. Χορηγίες υπάρχουν, γιατί το λέω, γιατί από τις δικές μου εμπειρίες βασίζονταν πάρα πολύ οι πρέσβεις στους χορηγούς, σε ξένους αλλά και σε Έλληνες χορηγούς, επιχειρηματίες, στην Ιγυρία για παράδειγμα, στην Νότια Κορέα. Εκεί πώς γίνονται οι συναυλίες, οι χρηματοδοτήσεις, υπάρχουν χορηγοί? Οι χορηγίες δεν έχουν σχέση με το προξενείο. Το προξενείο, από όσο ξέρω, δεν μπορεί να ούτε καν να ζητήσει τη βοήθεια, τη συνδρομή χορηγών. Οι όποιες χορηγίες γίνονται κατευθείαν προς το ensemble, προς εμάς. Και αυτές οι ηχογραφήσεις, παραδείγματος χάρη, έγιναν με τη συνδρομή αρκετών ανθρώπων που μας βοήθησαν οικονομικά βεβαίως, γιατί είναι ένα τεράστιο κόστος αυτό βεβαίως,
για να μπορέσει να δημιουργηθεί. Μας βοήθησαν οικονομικά προς αυτή την κατεύθυνση. Πολύ, ναι. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό να υπάρχει στήριξη. Βέβαια στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει αυξημένη αίσθηση της χορηγίας, να το πω έτσι, στις χορηγικές δράσεις των επιχειρηματιών. Είναι κάτι μέσα στην επαγγελματική τους καθημερινότητα. Δεν είναι κάτι τόσο μακρινό όπως είναι στην Ελλάδα ή ήταν στην Ελλάδα. Έχει αρχίσει και να βελτιώνεται εδώ πέρα. Ενώ σε άλλες χώρες όπως ανέφερα, Ασία ή Αφρική, χρειάστηκε οι αρχές μας να ζητήσουν εκεί πέρα τη συνδρομή. Να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι που επέλεξες, την Πέτρα του Μάνου Χατζηδάκη, σε δική του μουσική, σε δική του ποίηση. Το ερμηνεύει η Παναγιώτα Χαλουλάκου και το Greek Music Ensemble. Η πέτρα είναι ο θάνατος, η πέτρα είναι η ζωή. Ακούσαμε την Πέτρα του Μάνου Χατζηδάκη σε δική του ποίηση και μουσική, ερμήνευσε η Παναγιώτα Χαλουλάκου και το Greek Music Ensemble, του οποίου την καλλιτεχνική εκπροσώπηση έχει ο Παναγιώτης Λιαρόπουλος εδώ στο στούντιό μας, έχετε την καλλιτεχνική διεύθυνση.
αλλά και την εκπροσώπηση σήμερα στην εκπομπή μας, στην πρώτη συνέντευξη του Subways Radio. Είχα μια ερώτηση κρατημένη από πριν, Παναγιώτη. Κάποιος θα σκεφτεί, ακούγοντας το, για το πώς μπορεί να σπουδάσει κάποιος στην Αμερική, που είπες ένα ακραίο παράδειγμα, να τραγουδήσει καλά και να τον πάρουν. Θα πει κάποιος, καλά, έτσι στην πρώτη γυμνασίου παίρνουν τα παιδιά σε ένα μουσικό σχολείο στην Ελλάδα. Με το ίδιο κριτήριο, και θα πάρουν ταυτόχρονα και κάποιον που έχει σπουδάσει. Πώς αυτοί θα συμβαδίσουν στην πορεία? Θα πάρουν κάποιον πολύ καταρτισμένο που μπορεί να έχει πάρει και τρία πτυχία ανωτέρων θεωρητικών, αρμονία, αντίστοιξη, φουγκά, σύνθεση στην Ελλάδα, να έχει πάρει και ένα δίπλωμα πιάνου ή άλλου οργάνου και να πάει να συνεχίσει τις σπουδές εκεί. Και θα βρεθεί συμφοιτητής με τον άλλον που δεν ξέρει καλά νότες. Μπορεί να συμβαδίσει αυτό? Βέβαια, έχουν τον τρόπο. Εσύ πώς το συναντάς στη διδακτική σου διαδικασία? Μιλάς για την καθημερινότητά μου αυτή τη στιγμή. Μόλις περιέγραψες την καθημερινότητά μου. Γιατί σε όλες τις τάξεις που έχουμε, αυτές που είναι τάξεις που αφορούν τον κορμό των μαθημάτων, τα μαθήματα κορμού που θα λέγαμε στην Ελλάδα, στο πανεπιστήμιο, αυτές οι τάξεις έχουν όλων των ειδών τα επίπεδα όπως ακριβώς το περιέγραψες. Είναι μια διαρκής πρόκληση για μας που τυχαίνει να διδάσκουμε από καιρού εις καιρών τέτοιου τύπου τάξεις. Γιατί υποχρεούμαστε και να το κάνουμε. Δεν επιλέγουμε ακριβώς τα μαθήματα που διδάσκουμε. Ναι, μεν έχουμε ένα βαθμό ελευθερίας και ως ένα βαθμό μπορούμε να επιλέξουμε, αλλά κάποια από τα μαθήματα κορμού υποχρεωτικά πρέπει να τα αναλάβουμε. Γιατί πολύ απλά τα μαθήματα κορμού αφορούν όλες τις κατευθύνσεις. Δηλαδή οι 5.000 φοιτητές του Πανεπιστημίου περνάνε από το τμήμα σύνθεσης σε ό,τι αφορά τα μαθήματα κορμού, για να καταλάβεις. Έχουμε λοιπόν τέτοιου τύπου προβλήματα διαρκώς. Γι' αυτό το ονόμασα πρόκληση. Κοίταξε, ως δάσκαλος δίνεις ό,τι καλύτερο μπορείς για αυτά τα παιδιά τα οποία κάπως υστερούν. Και αφήνεις βεβαίως κάποιο περιθώριο ελευθεριών στους υπόλοιπους, επειδή ουσιαστικά αντιμετωπίζουμε την αρμονία ως ένα μάθημα σύνθεσης ταυτόχρονα. Δηλαδή ο τίτλος του μαθήματος είναι Tonal Harmony and Composition. Δεν είναι αρμονία. Ένα παιδί που το οποίο δεν έχει προηγούμενη εμπειρία θα κάνει τα πολύ βασικά πράγματα. Ένα παιδί το οποίο έχει κάπως μεγαλύτερη εμπειρία θα μπορέσει να αναπτύξει, ας το πούμε έτσι, κάπως και τις συνθετικές του δυνατότητες μέσα πάντοτε στα πλαίσια ενός μαθήματος όπως είναι η αρμονία. Και στις εξετάσεις πώς θα γράψουν με κοινά, θα γράψουν με κοινά θέματα? Βεβαίως. Τα θέματα στα μαθήματα κορμού είναι κοινά. Πολλές φορές επίσης αποφεύγουμε, εγώ προσωπικά δηλαδή αποφεύγω να κάνω πάντοτε στο τέλος του εξαμήνου εξετάσεις. Μπορούν να δουλέψουν σε συγκεκριμένα projects, το οποίο είναι λίγο πιο γόνιμο για όλους, ειδικά για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν πιθανότατα ένα τεστ στο τέλος του εξαμήνου, το οποίο είναι κάποιων προϋποθέσεων πέρα από τις δυνατότητές τους. Είναι πιο γόνιμο δηλαδή να βάλεις αυτόν τον άνθρωπο να δουλέψει ένα project από τον, να τον βάλεις μέσα σε μια τάξη και σε 2 ώρες να πρέπει να λύσει ένα πρόβλημα. Ναι. Οπότε προσπαθώ τουλάχιστον εγώ στη φιλοσοφία μου, ας πούμε τη διδακτική, να ισορροπήσω όλες αυτές τις εντός εισαγωγικών ανισότητες στο γνωστικό επίπεδο. Κάνοντας ό,τι καλύτερο γίνεται βεβαίως. Ούτως ή άλλως τα ομαδικά μαθήματα το έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Όσο και αν μπορούμε, το βλέπω και εγώ στο 2-3 χρόνια, όσο και αν προσπαθούμε να υπάρχει ομοιογένεια επίπεδου, ακόμα και αν το καταφέρουμε, πάντα υπάρχουν κάποιοι μαθητές πιο εργατικοί, κάποιοι λιγότερο εργατικοί, κάποιοι πιο χαρισματικοί εκφύσεως, κάποιοι λιγότερο. Πάντα λοιπόν πρέπει να βρίσκουμε έναν τρόπο να, και οι χαρισματικοί να αναδεικνύουν τις δυνατότητές τους, αλλά και οι άλλοι να ωφεληθούν, να μην μείνουν εκτός. Να μην χάσουν το τρένο. Ακριβώς, ναι. Θα ρωτήσω όμως, είναι εύκολο να μπει κάποιος, ακούγεται εύκολο να εισαχθεί, εάν έχει το χάρισμα, πρωτίστως το χάρισμα παρά τη γνώση, αλλά αν έχει και τη γνώση ακόμα περισσότερο. Το να αποφοιτήσει από εκεί κάποιος στη σύνθεση,
και μετά θα πάμε στα όργανα. Πόσο εύκολο είναι? Δεν το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο. Το πρόγραμμα είναι εξαιρετικά βαρύ. Δηλαδή, για να καταλάβεις πάλι έτσι, μιλώντας κάπως ανεκδοτολογικά, περίπου στη μέση του εξαμήνου βλέπεις τα σημάδια εξάντλησης στα πρόσωπα των φοιτητών. Δεν υπερβάλλω. Είναι δηλαδή σε μια κατάσταση υπερκόπωσης οι περισσότεροι από τα μέσα του εξαμήνου. Φαντάζομαι ότι γίνεται στο τέλος του εξαμήνου, έτσι. Λοιπόν, το πρόγραμμα είναι εξαιρετικά βαρύ, γιατί για να είσαι full time πρέπει να παίρνεις έναν συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων το κάθε εξάμηνο. Δεν μπορείς να αποφύγεις να πάρεις όλα αυτά τα μαθήματα εάν θέλεις να είσαι full time φοιτητής. Ειδικά για τους φοιτητές που έρχονται από το εξωτερικό, είναι υποχρεωτικό να είναι full time. Λόγω των ζητημάτων με τη βίζα τους κτλ. Έλεγα λοιπόν ότι το πρόγραμμα είναι μεν αρκετά βαρύ, αλλά στα 4 χρόνια, τα 4 χρόνια είναι πιστεύω αρκετός χρόνος για να μπορέσει να αποφοιτήσει κανείς με επάρκεια. Επίσης, κάτι που ίσως πρέπει να ξέρουν οι φοιτητές σας, οι σπουδαστές σας που πιθανόν να θέλουν να έρθουν εκεί, είναι ότι μπορείς να απαλλαγείς από συγκεκριμένα μαθήματα δίνοντας εξετάσεις στην αρχή του εξαμήνου για το συγκεκριμένο μάθημα. Παραδείγματος χάρη, ένα παιδί που έχει τελειώσει εδώ ειδικό αρμονίας δεν χρειάζεται να πάρει 2 εξάμηνα αρμονίας που πρέπει να πάρουν όλοι οι υπόλοιποι, με την προϋπόθεση να δώσει κάποιες εξετάσεις στην αρχή του εξαμήνου και να κριθεί η επάρκειά του. Άρα και πάλι με εξετάσεις θα κριθεί η επάρκεια. Βεβαίως. Αν έχει ήδη τίτλο σπουδών, αν προσκομίσει τον τίτλο σπουδών, μετράει αυτό ως απλό έγγραφο? Όχι. Δηλαδή δεν του νοιάζει. Όχι. Αν πήρε ή δεν πήρε τίτλο σπουδών, του νοιάζει τι παίζει ή τι γράφει. Ακριβώς. Ακριβώς. Καθαρά η ουσία. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για τα προπτυχιακά, ισχύει και για το μεταπτυχιακό, για όποιους κάνουν μεταπτυχιακά. Δηλαδή, ναι, μεν μετράει ο τίτλος σπουδών με την έννοια ότι πρέπει να πας για να κάνεις μεταπτυχιακά έχοντας τελειώσει εδώ μια ανώτατη σχολή, αλλά από εκεί και πέρα, μπαίνοντας σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα, όλα είναι στον αέρα και υποαίρεση. Ναι. Για τα όργανα, τι ισχύει? Για τα όργανα, λοιπόν, ισχύει το εξής. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στο πανεπιστήμιο, θα μιλήσω συγκεκριμένα για τον Berkeley αυτή τη στιγμή, και για ένα προπτυχιακό επίπεδο σπουδών. Ένα παιδί το οποίο έχει ένα σχετικά καλό επίπεδο στο όργανό του, θα μπορέσει να εξελιχθεί σημαντικά σε ένα πανεπιστήμιο, σε ένα μουσικό πανεπιστήμιο στην Αμερική. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε εδώ το πτυχίο ή το δίπλωμα. Δεν είναι δηλαδή ένα κονσερβατόριο το οποίο θα σου δώσει τέλος των σπουδών ένα δίπλωμα πιάνου ή ένα πτυχίο πιάνου ή τέλος πάντων όπως αλλιώς λέγεται αυτό. Θα λέγεται πάντοτε Bachelors of Music. Θα έχει τελειώσει δηλαδή ο φοιτητής το ένα Bachelor's of Music με κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αυτή η κατεύθυνση μπορεί να είναι το πιάνο, μπορεί να είναι ένα όργανο, οποιοδήποτε τέλος πάντων. Και για ένα παιδί με κάποιο λοιπόν επίπεδο θα έχει να πάρει πάρα πολλά πράγματα από τη σπουδή του. Για ένα παιδί το οποίο δεν έχει εξελιχθεί ακόμα και αυτός θα προχωρήσει, αλλά Δεν είμαι βέβαιος αν θα μπορέσει να καλύψει την απόσταση ανάμεσα σε έναν άνθρωπο που φεύγει από εδώ ήδη καταρτισμένος και στην περίπτωση του, ας πούμε, που δεν είναι αρκετά καταρτισμένος φεύγοντας από εδώ. Σε κάθε περίπτωση και οι δύο θα τελειώσουν. Ναι. Ναι. Με κόπο όμως. Με κόπο. Πολύ κόπο όμως. Ναι. Στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με αυτά που περιγράφεις? Το μουσικό τμήμα στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης δεν είναι τόσο μεγάλο, είναι ένα πάρα πολύ μικρό τμήμα. Όχι, δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις, δηλαδή και από εκεί ουσιαστικά φεύγει κάπως με το Bachelor of Music, of Arts, Bachelor of Arts. Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Η διαφοροποίηση, η μείζον διαφοροποίηση είναι ότι το Berkeley είναι ένα καθαρά μουσικό πανεπιστήμιο. Δεν μπορεί να σπουδάσει κάτι άλλο εκεί. Ναι. Το Πανεπιστήμιο της Βοστόνης, το Πολιτιακό Πανεπιστήμιο της Βοστόνης, το University of Massachusetts δηλαδή,
Είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο, στο οποίο μπορεί να σπουδάσει κανείς οτιδήποτε. Ναι. Είναι ένα μεγάλο πολιτιακό πανεπιστήμιο. Ναι. Εσύ είπες Boston University, διότι εκεί σπούδασες εσύ. Και πήρες το διδακτορικό σου, νομίζω, εκεί με καθηγητή τον Θόδωρο Αντωνίου και τον Λούκας Φως. Ναι. Μεγάλες προσωπικότητες διεθνούς διαμετρήματος αμφότεροι. Έχεις πάρει το βραβείο της ορχήστρας που ίδρυσε ο Θόδωρος Αντωνίου, της Άλεα 3, εκεί και πολλά βραβεία ακόμα. Γι' αυτό είπα και στην αρχή, και το διόρθωσα, είπα συνθέτης, μετά τον είσαι πολυβραβευμένο συνθέτης, διότι έχεις πάρει και πολλά βραβεία και πολλές υποτροφίες. Για το ίδρυμα Fulbright έχεις πάρει υποτροφίες. Πόσο εύκολο να διεκδικήσει κάποιος μια υποτροφία εκεί? Φαντάζομαι ο ανταγωνισμός θα είναι τεράστιος. Υπάρχουν διάφορα ιδρύματα που δίνουν υποτροφίες. Μιλάμε για την Ελλάδα τώρα. Για ένα παιδί που φεύγει από εδώ και θέλει να διεκδικήσει μια υποτροφία. Υπάρχουν διάφοροι φορείς και ιδρύματα που δίνουν υποτροφίες. Είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικά τα πράγματα. Εγώ έτυχε όταν τελείωσα το Πανεπιστήμιο εδώ να... Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ναι. Να διεκδικήσω μια υποτροφία από το Ίδρυμα Fulbright για μεταπτυχιακά βεβαίως και πέτυχα να πάρω αυτή την υποτροφία τέλος πάντων, η οποία με βοήθησε πάρα πολύ, ομολογώ, στα πρώτα χρόνια των σπουδών μου. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ξέρετε, πολλές φορές η διεκδίκηση μιας υποτροφίας από ένα ίδρυμα, όπως το Ίδρυμα Fulbright, παραδείγματος χάρη, το οποίο δεν είναι ελληνικό, είναι αμερικάνικο, έχει σχέση και με την ειδικότητα. Δηλαδή, αυτά τα ιδρύματα έχουν ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό και ξέρουν με σχετική ακρίβεια πόσα ακριβώς χρήματα θα δώσουν στην κάθε ειδικότητα. Στις τέχνες, παραδείγματος χάρη, μπορεί να υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσό. Αν εσύ, ο υποψήφιος, είσαι ο μοναδικός υποψήφιος, μπορείς να πάρεις όλο το ποσό. Μπορείς να πάρεις όλο το ποσό και υπάρχουν εξαιρετικές πιθανότητες να το πάρεις, γιατί είναι προϋπολογισμένο να πάει σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα ασχοληθεί με τις τέχνες, με τη μουσική, με οτιδήποτε. Εάν υπάρχουν 10 υποψήφοι, αμέσως ο ανταγωνισμός γίνεται μεγάλος. Θέλω να πω ότι πολλές φορές υπάρχει περιθώριο που δεν έχει σχέση με τις πραγματικές σου δυνατότητες και με το προφίλ σου, αλλά με τις γενικότερες συνθήκες και με τον τρόπο που λειτουργούν αυτά τα ιδρύματα. Θα πρότεινα λοιπόν στους σπουδαστές σας που θέλουν να πάνε στο εξωτερικό για οποιοδήποτε τύπου σπουδές, έτσι, δεν αφορά μόνο τη μουσική αυτό, να διεκδικήσουν τις υποτροφίες, γιατί υπάρχει πραγματικά πιθανότητα με ένα πιστικό πλάνο, με μια πιστική έκθεση, ας το πούμε, σε σχέση με το τι θες να κάνεις εκεί, και με λίγη τύχη να καταφέρουν να πάρουν την υποτροφία, η οποία είναι πραγματικά, με βάση τα έξοδα που περιέγραψα πριν από λίγο, ένα πολύ σημαντικό βοήθημα. Θα ήθελα να ρωτήσω, θα μπορούσαμε, αν ήθελε κάποιος να απευθυνθεί σε σένα για κάποιες πιο εξειδικευμένες ερωτήσεις, αν έχει και στοχευμένα ενδιαφέροντα προς Βοστόνη μεριά ή κάτι άλλο, θα μπορούσαμε να τον φέρουμε σε επαφή μαζί σου, να τον κατατοπίσεις? Είμαι στη διάθεσή σας, στη διάθεση των σπουδαστών σας, των φίλων σας. Οποιοδήποτε μπορεί να ενδιαφέρεται. Το έχω κάνει πολλές φορές ούτως ή άλλως. Δηλαδή, το κάνω πολύ συχνά αυτό και είμαι με πολύ μεγάλη χαρά. Και πιστεύω ότι έχει πολλές φορές κάνει τη διαφορά το να περιγράφει κάποιος τα πράγματα ακριβώς όπως είναι και ξέροντάς τα από μέσα. Ναι. Και εσύ έχεις ζήσει όλες τις πιθανές εμπειρίες, είσαι και πάρα πολλά χρόνια στην Αμερική, από τη φοιτητική εμπειρία μέχρι να πάρεις υποτροφίες, να κερδίσεις βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς, να δάσεις σε δύο διαφορετικά ιδρύματα. Έχεις περάσει και από ένα άλλο παλιότερα. Έχεις τη συνολική εικόνα, νομίζω από το 1997. Ναι. Εκεί. Ξεκίνησα το διδακτορικό το 1997. Ναι. Και είσαι μόνιμος κάτοικος Βοστόνης 25 χρόνια. Ακριβώς. Και σε πετύχαμε στη στιγμή που ήρθες εδώ. Διότι συνήθως έρχεσαι για την Αμοργό. Και τώρα να
κλείσουμε το κεφάλαιο αμοργός που τα άφησα σκόπιμα ανοιχτό πριν. Συντελείται ένα εθνικό πολιτιστικό έργο και με το Greek Music Ensemble της Βοστόνης που έχει συντρίσει, αλλά παράλληλα και στον τόπο της Αμοργού και των μικρών Κυκλάδων. Άλλου είδους, χωρίς Μικη Θεδωράκη, Μάνο Χατζηδάκη, αλλά με την τοπική μουσική παράδοση. Για πες μας γι' αυτό, γιατί έχουν γίνει και δημοσιεύματα, ειδικά το περασμένο 15 Αύγουστο υπήρξαν δημοσίευσε πολλές εφημερίδες και ιστοσελίδες και ανακοινώθηκαν πράγματα. Και θα ήθελα να ενημερωθεί και ο περισσότερος κόσμος, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έβλεπες όλα αυτά τα χρόνια στην Αμοργό να χάνονται οι άνθρωποι που είχες γνωρίσει, παλιοί μουσικοί, ηλικιωμένοι, και βλέπεις μια παράδοση να σβήνει μπροστά στα μάτια σου και θέλησες να κάνεις κάτι γι' αυτό. Ακριβώς. Από το 2018, λοιπόν, πάλι μέσω μιας υποτροφίας από το Ίδρυμα Fulbright, αλλά αυτή τη φορά πήρα αυτή την υποτροφία ως καθηγητής και όχι ως υποψήφιος σπουδαστής. Λοιπόν, μέσω του Ιδρύματος Fulbright ξεκίνησε ένα μεγάλο project, η δημιουργία του αρχείου, του ψηφιακού αρχείου παραδοσιακής μουσικής της Αμοργού και των μικρών Κυκλάδων. Πρόκειται για, ακριβώς αυτό που είπες, μια προσπάθεια διάσωσης του παραδοσιακού ύφους, ας το πούμε έτσι, αυτής της μουσικής, η οποία δεν είναι κάποια μουσική που υπάρχει μόνο στην Αμοργό, προφανώς. Οι Κυκλάδες, το Αιγαίο τέλος πάντων, μοιράζεται περίπου τις ίδιες μουσικές γλώσσες, περίπου. Αλλά ειδικά για αυτούς τους τόπους, που είναι πάρα πολύ μικροί τόποι και για πάρα πολλά χρόνια ήταν σχετικώς απομονωμένοι. Σχετικώς απομονωμένοι, δηλαδή τα τουριστικά κύματα έφτασαν εκεί αργότερα μέσα στον 20ο αιώνα σε σχέση με άλλα νησιά. Εξαιτίας αυτού, λοιπόν, του γεγονότος, έχουν διατηρήσει κάποια επαφή με την παράδοσή τους, η οποία είναι ακόμα ζωντανή. Δεν έχει, δηλαδή, ποια είναι η κατάλληλη λέξη, δεν υπάρχει, δεν έχουν στρίψει προς μια, ας το πούμε έτσι, πιο εμπορική εκδοχή αυτών των μουσικών. Mm-hmm. Κρατάνε ακόμα κάποιο από το πολύ πολύ παραδοσιακό ύφος αυτών των μουσικών. Χαρακτηριστικά θα σου πω ότι έχω ηχογραφήσεις από τις αρχές της δεκαετίας του 60 από ανθρώπους οι οποίοι είναι ακόμα ζωντανοί και παίζουν. Τότε ήταν, ξέρω εγώ, 20 χρονών, τώρα είναι 85. Ο τρόπος με τον οποίο έπαιζαν στη δεκαετία του 60 είναι σχεδόν ίδιος με τον τρόπο που παίζουν σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάτι που συνέβη όλα αυτά τα χρόνια που να έστριψε το καράβι προς κάποια άλλη κατεύθυνση. Ναι, σε άλλα νησιά συνέβη αυτό προς πίστα λίγο. Ακριβώς. Τα λεγόμενα σκυλονησιώτικα. Έτσι. Λοιπόν, και αυτό θέλησα να διασώσω, επειδή, όπως είπες, πηγαίνω πάρα πολλά χρόνια εκεί πέρα. Δεν ξεκίνησα να πηγαίνω στον Αμοργό το 2015. Πηγαίνω από 16 χρονών εκεί πέρα. Και έβλεπα όλο αυτόν τον κόσμο σιγά σιγά να χάνεται, και μαζί με τον κόσμο που χάνεται, χάνονται και οι μνήμες. Mm-hmm. Όλων των τύπων οι μνήμες. Και κάπως με ενεργοποίησε αυτό και ξεκίνησε αυτό το project. Όταν ολοκληρωθεί, είναι σχετικώς κοντά τώρα πια, η πρώτη εκδοχή του θα είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ελεύθερη, με ελεύθερη πρόσβαση προφανώς, η οποία θα περιλαμβάνει μουσικές, λαϊκή ποίηση που έχουμε συλλέξει, έχουμε ένα τεράστιο όγκο λαϊκής ποίησης συλλέξει, φωτογραφίες, φωτογραφικό υλικό δηλαδή, βιντεοσκοπημένο υλικό από τη δεκαετία του 80 και μετά, συνεντεύξεις, δεν ξέρω αν το είπα αυτό, συνεντεύξεις με μουσικούς και άλλους ανθρώπους οι οποίοι μας έδωσαν πληροφορίες σχετικά με την παραδοσιακή μουσική,
και τις βιογραφίες των ανθρώπων που έπαιξαν όλα αυτά τα χρόνια κάποιο ρόλο στη μουσική πρακτική αυτών των τόπων. Δηλαδή με ενδιαφέρουν και οι ιστορίες των ανθρώπων. Mm-hmm. Δεν με ενδιαφέρει απλώς τώρα να μαζέψω τις μουσικές και να τις βάλω εκεί ως ένα μουσιακό είδος. Με ενδιαφέρουν και οι ιστορίες των ανθρώπων που έπαιξαν αυτές τις μουσικές. Και θα επιμείνω πάρα πολύ δηλαδή, σε αυτό το βιογραφικό κομμάτι. Να ρωτήσω, τον Παντελή Δεσποτίδη, τον έχεις γνωρίσει? Βεβαίως. Έχεις συνομιλήσει μαζί του? Βεβαίως, ναι. Να πω στους ακροατές, ο Παντελής Δεσποτίδης, εξάρχων για πάρα πολλά χρόνια της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, το πρώτο βιολί της ορχήστρας και σολίστας. Έχει ηχογραφήσει και εδώ στο χώρο που βρισκόμαστε. Ο γιος του, ο Γιώργος Δεσποτίδης, έχει διδάξει εδώ πέρα μέχρι τον θάνατό του, και η νύφη του, η Ρέλη Δεσποτίδου. Έχει έρθει σε επιτροπές και ο ίδιος ο Παντελής ο Δεσποτίδης στο Εράτιο 2, αλλά και ο άλλος γιος, ο Βαγγέλης ο Δεσποτίδης. Είναι οικογένεια από την Αμοργό, γι' αυτό το λέμε, το αναφέρουμε τώρα. Ο Βαγγέλης ο Δεσποτίδης που είναι μέλος της ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, αλλά είναι και καθηγητής στο Εράτιο 2 ο Αλέξανδρος Δεσποτίδης, ο εγγονός της δυναστείας. Αυτό δεν το ήξερα. Ο οποίος παραλίγο να πάρει δίπλωμα βιολιού με τον πατέρα του. Με τον παππού, συγγνώμη, τον Παντελή Δεσποτίδη, και έστριψε γιατί έπαιζε πάντα κιθάρα, και αποφάσισε γιατί θα αρέσει, είναι καθηγητής ηλεκτρικής και ακουστικής κιθάρας στο Οδείο, με πολύ δυνατή τάξη, τόσο αγαπητός από τους μαθητές και τόσο αποδοτικός στη διδασκαλία όσο και οι προγονείς του, οι γονείς του και ο παππούς ο Παντελής Δεσποτίδης. Ένας μουσικός ο οποίος είχε μεγάλη άνεση. Και έχει πολύ μεγάλη άνεση, γιατί είναι σε δράση και στην κλασική μουσική σε σολιστικό επίπεδο, αλλά και στην παραδοσιακή μουσική της Αμοργού. Παίζει ταξίμια αμοργιανά με έναν τρόπο που εσύ μπορείς να τον αξιολογήσεις πολύ καλύτερα από μένα. Ναι, ναι, έχω ηχογραφήσεις με τον πρεσβύτερο. Ναι, το Δεσποτίδη. Το Δεσποτίδη, ναι, ναι, ναι. Από, δεν θυμάμαι τώρα ποιες ημερομηνίες είναι αυτές, αλλά είναι σίγουρα δεκαετία του 80 ή κάπου εκεί τέλος πάντων, και έχω και βίντεο στα οποία παίζει. Είναι εκπληκτικό. Ναι. Γι' αυτό αυτά πρέπει να διασωθούν. Είναι εθνικό πολιτιστικό έργο. Να πούμε ότι βρήκες και Ευήκο Αώτα στο Δήμο Αμοργού, αλλά και στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αν δεν απατώμε. Βεβαίως, τόσο ο Δήμος Αμοργού, βεβαίως, γιατί έχει το ειδικό ενδιαφέρον, και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και η νυν Δημοτική Αρχή στήριξαν πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή μάλιστα χρηματοδότησε και ένα μέρος της ψηφιοποίησης του ηχητικού υλικού, αλλά και βεβαίως το Ίδρυμα Νιάρχου, το οποίο μας έκανε μια πολύ μεγάλη χορηγία, δωρεά, συγγνώμη, θέλω να την ονομάζουμε δωρεά. Λοιπόν, μας έκανε μια πολύ μεγάλη δωρεά, η οποία θα μας βοηθήσει να ολοκληρώσουμε σχεδόν το project. Και στη διαδικασία αυτή βεβαίως εμπλέκεται και ο Δήμος, δηλαδή ουσιαστικά η δωρεά έγινε προς το Δήμο Αμοργού, και αυτό, όπως είπα, μας έχει δώσει φτερά σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του project. Παναγιώτη, η συζήτηση μαζί σου είναι συναρπαστική, και μάλλον πρέπει να τη συνεχίσουμε κάποια στιγμή με ρακόμελα, όπως ο φοιτητής σου που έγραψε και κουαρτέρο για τα ρακόμελα που πρώτη φορά έπιασε στην Αμοργό ερχόμενος από το εξωτερικό. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε περί μουσικής, όμως εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή. Μια εκπομπή, να επενθυμίζω στους ακροατές, που είναι αφιερωμένοι στις ηχογραφήσεις του Greek Music Ensemble που ίδρυσε και διευθύνει ο Παναγιώτης Λιαρόπουλος στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Βοστόνη. Ηχογραφήσεις που ξεκίνησαν εκεί, έγιναν εκεί, μέσα στο Berkeley, για να ολοκληρωθούν και να επεξεργαστούν εδώ στο Studio Subway από το Βαγγέλη Σαπουνά και να ενταχθούν και στην playlist Subway's Radio. Να είστε βέβαιος. Καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κλείσουμε λοιπόν την εκπομπή με ένα νούρισμα, διότι είναι και αργά πια η ώρα, του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου σε ερμηνεία
της Παναγιώτης Χαλουλάκου, Greek Music Ensemble, ενορχήστρος Παναγιώτης Λιαρόπουλος και στο πιάνο, από το Βαγγέλη Σαπουνά που είναι στην κονσόλα του ήχου, από το Σοφοκλή Σαπουνά στο μικρόφωνο, αλλά και από τον Παναγιώτη Λιαρόπουλο. Και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και την τιμή να είμαι ο πρώτος καλεσμένος σας σε αυτή την εκπομπή που είναι άλλη, ιδιαίτερη. Πολύ μεγάλη χαρά και τιμή για εμάς. Καλή σας νύχτα. Κρυοποτίζει τα λόγω μας το